είμαστε, σας καλωσορίζω. Ζούμε όμορφα, ζούμε διαφορετικά και σήμερα χαλαρώνουμε. Και πού χαλαρώνουμε? Σε ένα ξεχωριστό χώρο που θα τον ευχαριστηθείτε κι εσείς, γιατί αποτελεί ηρεμία για πάρα πολλούς κατοίκους εδώ. Είναι σχεδόν στη μέση μεταξύ Αιγάλεου, Χαϊδάρι, Κορυδαλό. Ένας όμορφος βοτανικός κήπος για τα μάτια σας μόνο, που δίνει ηρεμία αλλά και μορφώνει πολλούς ανθρώπους. Θα πούμε σε λίγο και άλλα πράγματα που πρέπει να μάθετε για το βοτανικό κήπο. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Υπάρχουν πάρα πολλά φυτά τα οποία είτε τα γνωρίζουμε είτε όχι. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Υπάρχουν πολύ όμορφες πινακίδες οι οποίες γράφουν πάνω ακριβώς πώς λέγεται το κάθε φυτό. Οι υπεύθυνοι εδώ στο βοτανικό κήπο έχουν σκεφτεί και έχουν μεριμνήσει να κρατήσουν πάρα πολλά είδη από κάθε φυτό για να μπορέσουν να τα κάνουν και ανταλλαγή με άλλους βοτανικούς κήπους και για να μην χάσουν και τα φυτά. Υπεραιωνόβιο ελαιόδεντρο ηλικίας 900 ετών. Εσείς το γνωρίζατε αυτό? Θα το βρείτε εδώ στο βοτανικό κήπο. Η περιπλάνησή μας θα φτάσει μέχρι την καρδιά της Θρακιώτικης Γης. Εκεί που παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, χρησιμοποιώντας εκλεκτή πρωτεΐλη και καλλιεργώντας τα δικά τους κτήματα. Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην Άβαντας Αγροδιατροφική. Είναι μια νέα, καινούρια, καινοτόμα επιχείρηση οικογενειακή, η οποία είναι καθετοποιημένη και ασχολείται με την παραγωγή και επεξεργασία του δίκοκου σιταριού, τρίτικουμ δίκοκουμ ή αλλιώς και ζέα. Σκοπός μας είναι η βιολογική καλλιέργεια, η επεξεργασία, η μεταποίηση του δίκοκου σιταριού, τρίτικουμ δίκοκουμ, που παράγει υψηλής ποιότητας άλευρα και ζυμαρικά. Τη χαλάρωσή μας και την ηρεμία μας τη θέλουμε. Και εμείς τι θα κάνουμε για να την αποκτήσουμε? Εμείς βρήκαμε τρόπους. Απλά ακολουθήστε τη δική μας διαδρομή για να δείτε πώς μπορείτε να ηρεμήσετε το νου, την καρδιά αλλά και το σώμα σας. Καλώς ήρθατε στο Έλληνας Day Spa, ένα κέντρο εναλλακτικών μεθόδων ευεξίας και χαλάρωσης. Βρισκόμαστε στην καρδιά της Αθήνας και ο κόσμος μας προτιμά για το ζεστό και φιλικό μας περιβάλλον, αλλά και για τις πολυπροσιτές μας τιμές. Στις παροχές μας υπάρχει μεταξύ άλλων το τζακούζι, η σάουνα, το χαμάμ αλλά και η τροπική βροχή. Προσφέρουμε εξατομικευμένα πακέτα χαλάρωσης για τον καθένα από εσάς. Λόγου χάρη, αν θέλετε να προετοιμάσετε για ένα σημαντικό γεγονός τη χαλάρωσή σας με τους φίλους σας ή με τον σύντροφό σας, είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε κάτι εναλλακτικό και εντελώς εξατομικευμένο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.ellinasdayspa.gr. Εκεί μπορείτε να δείτε πάρα πολλές προσφορές μας, αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε για όλες μας τις παροχές. Κάντε ένα ιδιαίτερο δώρο στον εαυτό σας, ένα δώρο χαλάρωσης και ευεξίας σε αυτόν τον ξεχωριστό χώρο που διαθέτουμε. Σας περιμένουμε με όλη μας τη χαρά, με όλη μας την αγάπη, να σας πλαισιώσουμε σε αυτή σας την εμπειρία. Δεν σας είπα. Τα πιο ωραία νέα έχουμε. Από σήμερα στην εκπομπή μας θα βρίσκεται ο Βαγγέλης Ορίγας, ο οποίος θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ποιος είναι ο Βαγγέλης, τι θα κάνει εδώ? Καλά, δεν καταλάβατε. Από σήμερα θα προσέχουμε όλα τα ζώα. Μικρά, μεγάλα, τετράποδα και μη. Τα πάντα στο ζούμε όμορφα, γιατί αγαπάμε τα ζώα και θα ψάξουμε να βρούμε σπιτάκι, φροντίδα, αγάπη, όλα αυτά που λείπουνε για τα μικρά μας τα ζωάκια, αλλά και για τα μεγάλα, για αυτά που πετάνε, για αυτά που είναι και λίγο πιο χαμηλά, τα πάντα. Δεν θα πω άλλα, ακολουθήστε τη διαδρομή μας και φυσικά κάντε like στο Facebook γιατί ζούμε όμορφα. Βρείτε μας και ακολουθήστε μας και στο κανάλι μας. Κάντε subscribe τώρα, ζούμε όμορφα, στο YouTube. Κάντε tweet κι εσείς, γιατί πρέπει κι εσείς να έχετε tweet. Γιατί, για να κάνετε καλέ tweet σε μένα, πάμε. Το ζούμεόμορφα.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. ζούμεόμορφα.gr. Δώστε και εσείς τη δική σας αγάπη. Μπείτε τώρα στη σελίδα «Χάθηκε, βρέθηκε, χαρίζεται, υιοθετώ, φιλοξενώ, σκύλο ή άλλο ζώο». Ας ξεκινήσουμε να δούμε πού θα βοηθήσουμε σήμερα και πού θα δώσουμε την αγάπη μας. Άντε, να ξεκινάμε. Γατάκια, σκυλάκια και όχι μόνο. Πάμε! Έλα παιδιά, για να προχωράμε, πάμε να βρούμε οικογένεια για το μικρό μας τον κούκλο. Είναι περίπου 1 ετών, είναι γύρω στα 5,5 κιλά, είναι εμβολιασμένος, πολύ καλός με τα παιδάκια, φιλικός και με τις γάτες, πανέξυπνος και υπάκουος. Για πάμε να βρούμε σπίτι, φιλοξενείται στη Νέα Ερυθρέα. Παιδιά, τηλέφωνο, σπίτι για το μικρό μας τον κούκλο. Παιδιά, για ελάτε να βοηθήσουμε όπου βρισκόμαστε. Το Σάββατο 28 του μηνός χάθηκε η Άρια. Φορούσε ροζ μαράκι και είχε κόκκινο λουρί. Για πάμε να βοηθήσουμε να το βρούμε. Θα προχωρήσουμε στη φιλοζωική ομάδα Κρεβενών. Έχουμε μικρούλικα τσοπανόσκυλα. Μικρούλικα είναι. Ψάχνουν σπίτι. Όλα αγοράκια, 2 μαύρα και 1 καφέ μόγκα. Πάμε να συναντήσουμε την Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα μας λέει την ιστορία της μικρής Κιάρας. Η Κιάρα ψάχνει σπιτάκι. Είναι μικρότερη από 1,5 ετών, είναι μικρόσωμη, είναι γλυκούλα, είναι μανούλα, είναι δεσποτούλα, θα δοθεί στηρωμένη και πλήρως ελεγμένη από όλα. Για πάμε, ψάχνουμε σπίτι για την Κιάρα. Όμορφα event ξεχωριστά. Η κάμερα του Ζούμε Όμορφα ήταν εκεί. Γιατί τα μαθαίνουμε όλα πριν από εσάς, για σας. Σας καλωσορίζουμε στην εταιρεία μας. Βασίλης Σαβράμης και ΣΥΑΕΠΕ, κατεψυγμένα θαλασσινά. Εδρεύουμε στην Αθήνα, στην περιοχή του Ταύρου, στα ψυγεία Καλυψώ. Η καθημερινότητά μας είναι η θησαυρή της θάλασσας. Με το πειρατικό καράβι του Βασίλη του Σαβράμη οργώνουμε τους ωκεανούς, διαλέγουμε ό,τι πιο εκλεκτό κολυμπά στις πεντακάθαρες θάλασσες και στους ωκεανούς και το διαλέγουμε για την ελληνική μας αγορά, για τους καταναλωτές μας και για την ευρωπαϊκή αγορά. Είμαστε μια δυναμική εταιρεία. Ανήκουμε περίπου σε αυτόν τον χώρο 25 χρόνια και προσπαθούμε πάντα με συνέπεια στον καταναλωτή να διαλέγουμε το σωστό θαλασσινό για αυτόν. Η εταιρεία λοιπόν εισάγει από την παγκόσμια αγορά θαλασσινά κατεψυγμένα, γαρίδες στα πόδια, καλαμάρια, αστακούς. Πουλάμε σε όλη την Ελλάδα, έχουμε δίκτυο διανομή σε όλη τη χώρα και τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουμε κατορθώσει να βγούμε έξω. Λέω να βγούμε έξω, να εξυπηρετούμε χώρες της Ευρώπης. Παράλληλα, στην δραστηριότητα της εταιρείας και στις αγωγές έχουμε δραστηριοποιηθεί με τα ελληνικά προϊόντα, ενώ τα ελληνικά, τα φρέσκα, τα προϊόντα Βορείου Αιγαίου τα καταψύχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεραμωτή και έχουμε καταφέρει να τα εξαγάγουμε σε χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Ιταλία, τα οποία είναι πολύ ωραία, πολύ νόστιμα και σε πολύ καλές τιμές και ακόμα τα έχουμε διοχετεύσει και στην ελληνική αγορά. Λέω πάλι ελληνικά προϊόντα και είμαι περήφανος για τη δουλειά που έχουμε κάνει και έχουν βοηθηθεί και οι Έλληνες οι παραγωγοί με τα αλλιεύματα που έχουν τις στράτες, τα γρηγρή. Ζούμε όμορφα με το Σαβράμι. Όλοι μαζί να ζουν όμορφα, όλος ο κόσμος να ζει καλά. Ζούμε όμορφα. Είσαστε έτοιμοι? Μάλιστα, καπετάνιε! Δεν σας ακούω! Μάλιστα, καπετάνιε! Ποιος είναι ο καλύτερος της αγοράς? Κάπτεν Σαβράμης! Ποιος έχει ψαριά πάρα πολλά? Κάπτεν Σαβράμης! Ποιος έχει καβούρια βασιλικά? Κάπτεν Σαβράμης! Έλα να δεις τα ψάρια από κοντά! Κάπτεν Σαβράμης! Κάπτεν Σαβράμης! Κάπτεν Σαβράμης! Κάπτεν Σαβράμης! Καλύτερος της αγοράς! Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Hermes Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Τι γίνεται τώρα? Αυτό τι είναι? Ένα κουκουνάρι. Δεν μυρίζει το κουκουνάρι, αλλά ο Στέλιος ο Βασιλακόπουλος φτιάχνει πολύ ωραία δέσματα, γιατί μυρίζει Ελλάδα, μύρισε Ελλάδα. Παντού είναι η Ελλάδα, παντού είναι οι συνταγές μας. Πάμε στο Μύρισε Ελλάδα και εσείς μην ξεχνάτε ζούμεόμορφα.gr γιατί μαθαίνεις τις συνταγές μου. Το φαγητάκι ετοιμάζεται, το μίξ θαλασσινών που είδαμε στην όμορφη εκπομπή Ζούμε Όμορφα και εντυπωσιαστήκαμε. Αποφασίσαμε να το μαγειρέψουμε. Είναι τέλειο, μυρίζει υπέροχα. Μύρισε Ελλάδα. Εδώ είμαι. Συγγνώμη, δεν μπορείς να φας αλλού? Αν θέλετε μπορώ να πάω. Δεν έχω πρόβλημα. Δικαιώσου την εκπομπή και θα φύγεις. Γιατί όχι. Αυτή ήταν απάντηση, δηλαδή άμα θέλετε να πάω. Άμα θέλετε πάω κι αλλού, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί θα μας αφήσεις δηλαδή και θα πας αλλού? Βέβαια, να πάω σε μια παραλία. Πολύ μας μαγειρεύσουμε. Κάτι ξέρει η τηλεθεατόπουλά μου, δεν ξέρω γιατί. Τηλεθεατόπουλα μου, δεν μισανεί τα μπάνια τώρα αυτό. Ναι. Έχω λόγο που τα λέω, αφήστε με, ξέρω εγώ τι θα λέω. Ωραία, εντάξει, άμα να έχεις λόγο, τι πεις. Καλά είσαι. Πάρα πολύ όμορφα, εσύ είσαι. Είσαι ανανεωμένο, συνέχεια άλλα που κάμισα, συνέχεια μουσα. Φαντάζομαι τι καρδαρόπα θα έχεις δηλαδή. Ναι, μια τεράστια. Τεράστια. Μάλιστα. Καλώς σε βρήκαμε λοιπόν. Καλό μας βρήκατε. Μείνεις Ελλάδα. Και μου έχεις ετοιμάσει φαγητό που τρελαίνομαι και δεν θα προλάβεις ούτε ουρίτσα να δεις. Έτσι, είναι τώρα το καλοκαιρινό που το φτιάχνουμε να πιούμε το ουζάκι μας, με τους φίλους μας, πάντα στο σπίτι. Πάντα πιούμε, πάντα. Εννοείται. Αφήνουμε ένα να μην πίνει. Οπότε πηγαινόμαστε, δεν μπορώ να πω. Να στείλουμε την πιο γλυκιά καλησπέρα, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Συνεχίστε εσείς να μας κάνετε συνέχεια like στο Facebook, ζούμε όμορφα, μύρισε Ελλάδα. Γιατί μυρίζει η Ελλάδα. Ακριβώς. Και πάμε να δούμε τα υλικά μας. Πάμε. Υλικά και επιστρέφω. Για τις γαρίδες ρουμπινένιες θα χρειαστούμε 1 κιλό γαρίδες, 2 ντομάτες φρέσκες, 1 πιπεριά πράσινη, 1 ποτήρι χυμό ντομάτας, 200 γραμμάρια φέντα, αλάτι, πιπέρι, 1 ποτήρι λάδι. Εγώ κάνω check-in. Και εγώ παίζω με την κατσαρόλα μου. Είναι βαριά. Σαχάνι. Τι είναι? Σαχάνι. Δηλαδή? Κάνουμε τα σαχανάκια μας. Α, οκ. Okay. Είναι βαρύ. Όχι πάρα πολύ. Έχει το βάρος που πρέπει. Εκεί που χρειάζεται όμως. Είναι για ό,τι πρέπει. Είσαι και εσύ του δικού μας. Είναι για ό,τι πρέπει. Είσαι και εσύ του δικού μας. Κάντε like, παιδιά, ζούμε όμορφα. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε, θέλεις να μου πεις? Ανοίγουμε πρώτα τη φωτιά μας. Αχ, φωτιά πήραμε, φωτιά. Προσθέτουμε το λαδάκι μας. Κεφαλονίτικο. Κεφαλονίτικο, μπον. Γέννη μαγής, γιατί αγαπάς. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα, τους καλύτερους πάντα. Έτσι. Τι έκανες, θέλεις να μου πεις τι έχεις κάνει αυτές τις μέρες? Αυτές τις μέρες. Πέρατε ομορφινές κι άλλο. Ύποπτο αυτό. Στελάκι, ύποπτο. Κάτι τηλέφωνα πέφτουνε, Στελάκι. Αρχίσαμε τα μπάνια στη θάλασσα, αυτό είναι. Α, ξεκίνησες και τα μπάνια. Τις εκπομπές να σε δω τι θα κάνεις όλο το καλοκαίρι και που θα είσαι. Από τη θάλασσα, το είπαμε. Μου ταιριάζει αυτό, Μου ταιριάζει. Ψιλοκόβουμε το κρεμμυδάκι μας. Ψιλοκόβουμε έτσι. Να δω πότε θα με αφήσει όλο το λέει και δεν το κάνει, να το κάνω κι εγώ έτσι. Μήπως θέλεις να το κάνεις? Όχι, θα κάνουμε 5 ώρες, δεν γίνεται. Η εκπομπή είναι μισά ώρα, δηλαδή. Ούτε καν. Άστο να το ψιλοκόψουμε έτσι, να τελειώνουμε. Παιδιά, έχετε πάρει σε περίπτωση ατυχήματος τίποτα εδώ πέρα? Λέμε να έχουμε και τίποτα. Δεν έχει ατύχημα, εντάξει. Δεν έχει ατύχημα. Το μόνο που μπορεί είναι να καούμε από το φούρνο. Από το φούρνο? Από το φούρνο. Θα χρησιμοποιήσουμε φούρνο σήμερα? Βεβαίως, θα χρησιμοποιήσουμε και φούρνο σήμερα. Αγαπάω. Λοιπόν, βάλαμε το κρεμμυδάκι και βάζουμε και την πιπερίτσα μας. Τσιρτσιρίζει. Τσιρτσίρισμα. Ζούμε όμορφα.gr, μαθαίνετε όλες τις συνταγές μας. Και τι έχω να σας πω πράγματα και θαύματα, γιατί έχουμε μέσα τη γλυκιά μας την Τζέννη που παίρνει κάτι συνεντευξάρες από κάτι τραγουδιστές που απλά δεν υπάρχουν οι φωνές τους. Έχουμε φέρει όλη την Κρήτη στην Αθήνα. Ξέρεις τώρα τι έχουμε κάνει. Αφού τα παρακολουθείς εσύ. Απαντάς εκεί πέρα στο Facebook, σου στέλνουνε. Ναι, είσαι designer γενικώς. Ό,τι ξέρεις, Και email βλέπω και. Ο γάμος που έκανες ο τελευταίος μου άρεσε πάρα πολύ που ανέβασες 2 φωτογραφίες και τις τσέκαρα. Τις είδα εγώ γιατί με ζυζανιάκι βλέπω. Μαμούνι, αυτά τα φαγητά θέλω να μου κάνεις. Βεβαίως, θα κάνουμε και από εκείνα. Γιατί να πούμε το καλύτερο catering εδώ πέρα, απόπλους των γεύσεων. Μην ξεχνιόμαστε γιατί εμείς μαγειρεύουμε. Αλλά έχουμε πάντα τους καλύτερους δεξιά και αριστερά για να επιλέγουμε σωστά και να κάνουμε το γάμο μας, τη βάφτισή μας και όλες μας τις κοινωνικές μας εκδηλώσεις που θέλουμε. Έτσι. Ετοιμάζομαι, με βλέπεις. Άντε, με το καλό. Ευχαριστώ, πολύ το λες. Γύρω-γύρω μου το πας. Ναι. Να παντρευτείς όμως μια εποχή. Να μην έχουμε δουλειά για να το διασκεδάσουμε. Να μην έχουμε δουλειά. Ποτέ θα γίνει αυτό. Ναι. Κοίταξε να δεις, εγώ το έχω σκεφτεί. Να είναι χειμώνας. Σε ένα οδηπορικό. Θα παντρευτώ κιόλας. Σε ένα εξοκλήσει. Το καλύτερο. Λοιπόν, τώρα αρχίζει να σκουραίνει το κρεμμυδάκι μας. Προσθέτουμε τις γαρίδες. Τις γαρίδες τις έχεις καθαρίσει. Τις έχουμε καθαρίσει, έχουμε αφήσει μόνο γιατί κεφαλάκι. Γιατί σου λέει η Μαρία μετά, θα θέλει τα κατάκα να το εκμεταλλευτεί αυτό. Κεφαλάκι και ουρίτσα. Βέβαια, εντάξει, για αυτούς που ξέρουν κάποιες θα σπάσουν μέσα στην κατσαρόλα, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Κάνα μυρωδικό θα βάλουμε πάλι, από εδώ, με τα ωραία μας τα φυτά. Θα βάλουμε, θα βάλουμε. Να σου πω, ποιος θα περιποιείται παιδάκι με όλα αυτά. Συνέχεια έχεις, τι είναι, μεγαλώνουν τα φυτά, μεγαλώνουμε κι εμείς. Κυρία Ρουμπίνη. Α, η κυρία Ρουμπίνη, φιλιά στην κυρία Ρουμπίνη. Πολλά φιλιά. Και να τα περιποιείται έτσι πάντα. Μύρισε Ελλάδα, μύρισε Ελλάδα. Η μυρωδιά της γαρίδας είναι χαρακτηριστική. Αλλά και οι γαρίδες όμως. Λοιπόν. Όποτε μαγειρεύεις βλέπεις εδώ πέρα ότι σε παρακολουθούν. Λίγο γράφει ο άλλος. Έτσι, πρέπει να μαθαίνει. Τι να μαθαίνει, museumamama.gr θα τα βρεις όλα. Αλλιώς είναι... Ξελάει κατευθείαν. Τελείως είναι να βλέπεις μία στιγμή. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα να τον μπουρλοτιάσουμε κιόλα. Ω, Παναγία μου, μην κάνεις τέτοια τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Δώσε μου. Ορίστε. Ούζο, θα τις μεθύσεις. Βέβαια, αν δεν μεθύσουν κιόλα. Α, μούρδε, μούρδε, μούρδε. Τέλειο. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα ρίξουμε. Μυρίζει ο γλυκάνισος. Α, ναι, το βγαίνει, σωστό και αυτό. Τι κάνουμε. Τώρα ψιλοκόβουμε και την ντομάτα μας. Δεν έλεγες να το έχω κάνει εγώ τα κατάκια. Ω, τα κατάκια. Α, κατάκια, πότε πίσω. Α, σέρο δέλδες. Τσακ, τσακ. Υπάρχει νερό μηχάνημα. Παίρνεις, τσακ. Εδώ από κάτω. Και τελείωσε. Άντε κάθε φύλλο, τα μηχανήματα. Με το χέρι είναι πολύ χτύπημα. Α, τα κουδάκια καμιά μέρα θα έχουμε. Μου με πήγες εκεί πέρα όλα τα στρακοειδή. Καλά, δεν υπήρχε το φαγητό που έκανες. Με το μίξ θαλασσινών. Έχουμε τρελαθεί όλοι. Έχουμε τρελαθεί όλοι με αυτό. Πω πω. Αλλά το πίπερο. Θέλεις το κανονικό το αλατάκι. Να σε δυσκολύνω. Θέλεις αυτό τι θέλεις. Να βάλουμε λίγο πιο πολύ έτσι. Να το ευχαριστηθούμε. Βέβαια θα βάλουμε και τη φέτα. Θα κοιμηθούμε το βράδυ. Εννοείται. Όπου γαριδούλα. Και προσθέτουμε τώρα την ντοματούλα. Ότι εγώ θέλω να κλέψω λίγο τώρα πειράζει. Ντοματούλα. Το χυμό ντομάτας. Καλά που έχω φωτιαστεί μπόλικο ψωμί. Ήξερα γιατί το φωτιάστηκα. Έτσι. Το σαγανάκι θέλει... Ψωμάκι, ψωμάκι. Ψωμάκι. Λοιπόν, οι γαρίδες είναι έτοιμες. Και τώρα βάζουμε, το κόβουμε έτσι λίγο. Πολύ ωραία. Και μόλις τη βάλεις μέσα δεν μπορούμε να την κόψουμε. Μπορούμε να την κόψουμε. Έχει στείλει μια κοράτρια, μια πολύ ωραία συνταγή. Έχω πει στα παιδιά να στην τυπώσουν, να στη δώσουν, για να την κάνουμε και να την αφιερώσουμε στην Πάντρα. Βεβαίως. Πω, πω, πω. Εγώ να πω την αλήθεια. Την ώρα που τη βγάζεις τη γαρίδα να τη βάλεις στο πιάτο, προσθέτω και λίγη γαραβιέρα να άξω. Α, να τα ωραία! Αυτά είναι τα μικρά μυστικά. Αυτά τα μικρά μυστικά. Αν θέλουμε το κάνουμε, αν θέλουμε δεν το κάνουμε. Τέλεια. Λοιπόν, το αφήνουμε ίσα ίσα ένα λεπτό για να αρχίσει να... Πολύ ωραία. Κόβει η φέτα μας. Όχι, θα κόψει η τσάρκα, θα δεις τώρα. Ζούμε όμορφα.gr, να δείτε τι έκανε η Τζέννη και γυρίζω. Πω 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 πω, με μάγεψες πάλι. Κοντεύει Το μαξάκι που περνάει συνέχεια από κάτω. Κάνει βόλτες. Συνέχεια βόλτες κάνει. Κάνει βόλτες, πάει και έρχεται. Όχι, όλο το 24ωρο μας φέρνει πράγματα το Cash & Carry. Α, εντάξει. 2, 10, 57, 71, 7, 61. Φέρνει πράγματα. Θες και εσύ. Βεβαίως. Α, κάνε τη λίστα σου. Μετά τις 12 το βράδυ. 3-4 να τους φέρουμε. Έτσι. Όπου μωρέ, τους λυπάμαι τους ανθρώπους. Εκείνη την ώρα τρώει ο καλός ο κόσμος. Συγγνώμη λίγο γιατί δεν το χάνω αυτό με τίποτα. Βεβαίως. Μάλιστα, ωραία, το σερβίρουμε τέλεια. Είναι έτοιμο για το σερβίρισμα. Τι θα έκανα εγώ χωρίς εσένα. Τι θα έκανα εγώ χωρίς εσένα. Έχει μελώσει τώρα. Ετοιμάζω τον οραδίσκο μου. Να βάλουμε και λίγη φετούλα έτσι από πάνω. Να φαίνεται πιο καλά. Γι' αυτό σας λέω. Μπείτε μέσα να δείτε τη συνταγή μας. Κάντε like στο Ζούμε Όμορφα. Ελάτε εδώ να μαγειρέψετε μαζί μας. Ελάτε να σας μάθετε τα μυστικά που έχει ο Στέλιος μας. Πώς σου φαίνεται. Είναι... Τι να σου πω. Ψέματα να πω. Μην πεις ψέματα. Μην πω ψέματα. Έγραψες πάλι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Άρα μην δοκιμάσεις. Εσύ να δοκιμάσω εγώ. Δεν θα δοκιμάσω. Μην δοκιμάσεις. Να δοκιμάσω εγώ καλύτερα. Όταν θέλεις επαγγελματικό εξοπλισμό, μία είναι η επιλογή σου. Stock House Center. Η εταιρεία Gekas AEV, πρωταγωνιστή στον χώρο του φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού από το 1945. Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους σχεδιαστές φωτισμού, αρχιτέκτονες αλλά και μηχανολόγους. Χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα φωτοτεχνικά εργαλεία, η εταιρεία μας προσφέρει στους συνεργάτες της εξειδικευμένη μελέτη φωτισμού καθώς και μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης. Gekas AEV. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Ακόμα ψάχνετε την ποιότητα που αξίζει να έχετε στην οικογένειά σας, αλλά και στην επιχείρησή σας. Φαμίλια την πάστα. Πλήρη γκάμα σε σφολιατοειδή, πίτσες, μπουγάτσες, μπενιρλί, κρουασάν, ζύμι κουρού. Όλα με ελληνικές πρώτες ύλες. Φαμίλια την πάστα και μύρισε Ελλάδα.